Ε, η κυρία Κορίνα Γεωργίου θα έρθει εδώ μαζί μα, διότι έχουμε σπουδέ ανακαλύψει από την ε, NASA. Μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Είναι προφανώ το πρώτο θέμα, είναι. παρά είναι. τη μιζέρια μα και όλα αυτά που τρέχουν. Είναι μια ελπίδα, είναι ένα φω. Είναι μικροσκοπικά. και είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ. Σωστά. Είναι η πρώτη φωτογραφία που βλέπουμε από το πανίσχυρο ε, τηλεσκόπιο James Webb, το οποίο έχει σταλεί στο διάστημα. Αυτά που βλέπουμε, Χρήστο, είναι τα, αυτά τα φωτάκια, τα μικροσκοπικά φώτα, είναι γαλαξίε. Αυτά δηλαδή. Ναι, σωστά. Αυτά. Είναι γαλαξίες που σύμφωνα με την NASA δεν ήταν ορατοί πριν ε, στην ανθρωπότητα. Αυτό το τηλεσκόπιο λοιπόν έχει καταφέρει να βγάλει την βαθύτερη, όπως τη χαρακτηρίζουν, φωτογραφία που τραβήχτηκε ποτέ, ε, που αποτυπώνει το σύμπαν, όπως ήταν πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο Τζο Μπάιντεν ε, ε, βρέθηκε σε αυτή την εκδήλωση παρουσίας της φωτογραφίας. Δηλαδή βλέπουμε το παρελθόν τώρα. Βλέπουμε το παρελθόν. 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Yeah. χρόνια πριν. Και βλέπουμε ένα πολύ μικρό μέρος του σύμπαντος, όπως είπε ο ε, διευθυντής της NASA. Αυτό που βλέπουμε είναι ένας κόκκος άμμου σε απόσταση όσο το μήκος ενός χεριού. Αυτή, αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν είναι κάτι ελάχιστο μέσα ε, σε μία έρημο θα λέγαμε. Κάναν εξωγήνιο βρήκανε. Ναι. Ε, περίμενε, μην είσαι βιαστικό ακόμη. Σιγά σιγά μα τα λένε. Ε. Αυτή είναι η πρώτη από τι φωτογραφίε που θα δούμε. Θα δούμε και άλλε φωτογραφίε. Αυτό το τηλεσκόπιο είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο που έχει στάει ποτέ στο διάστημα και έχει, βρίσκεται, βρέθηκε σε μόνιμη ε, τροχιά τον Ιανουάριο σε απόσταση 1,6 εκατομμυρίων χιλιόμετρων από τη γη. Εδώ δίπλα δηλαδή. Δίπλα. Ευχαριστώ πολύ, Κορίνα, σε προσωρινά. Θα τα πούμε και αργότερα.